Ο αναποδάρης φούσκωσε επικίνδυνα με τις καλλιέργειες να βυθίζονται στο νερό. Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα νεαρία πλάνα από την ευρύτερη περιοχή των Καλυβίων, με τους δημότες τα προηγούμενα 24 ώρα να αντικρίζουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, περιγράφοντας στον τηλεοπτικό φακό τα προβλήματα που υπήρξαν τόσο στις καλλιέργειες όσο και στις μετακινήσεις. Τα καιρικά φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα. Υπήρχαν αποκλεισμοί. Γύρω από τον ανεποδάρι, ναι, ήταν πλημμυρισμένα όλα. Πλημμυρίσαν δηλαδή όλες οι αγροτικές καλλιέργειες εκεί. Όλες. Οι ελιές και πολλές. Πατάτες, παελιές. Εμένα συγκεκριμένα με πλαχώσει και κρεμμύδια. Είναι επικίνδυνα πάντως. Ναι, πολύ. Είχε φέρει μια ψευθιά εκεί πέρα με βαρέλια και τη σκεπάζει το νερό. Το ηλάστο δεν είναι επικίνδυνο να πέσει η γέφυρα. Πάντως δεν είχε σκεπάσει τη γέφυρα. Πάναγια μου, ένα μέτρο. Είναι επικίνδυνο, έτσι που λέει ο άντρας μου, και μισό μέτρο νερό να έχει. Γιατί πολλές φορές έχει κόψει από τα πλάγια της γέφυρας. Έχει κόψει. Ναι. Και έχει ανοίξει χαντάκι. Ενώ μεγαλύτερη ήταν η ταλαιπωρία κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Βιάνου, καθώς διένυαν μεγαλύτερες αποστάσεις προκειμένου να βρεθούν στο προορισμό τους. Όποτε βρέχει και σύνει αυτός ο μεγάλος ποταμός, υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, διότι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους κανείς. Υπάρχουν γύρω στις 10-12 οικογένειες που μένουν απέναντι όπου του ποταμού, το οποίο αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν πρέπει να περάσει ούτε στενοχώρο, ούτε τίποτα στην περιοχή Δερμάτου. Ναι. Η γέφυρα δεν διαθέτει ούτε 20 πόντες καγγέλο, τίποτα. Είναι παντελώς επικίνδυνος και για τους τουρίστες και για όλο τον κόσμο. Άσε που για να φύγω το πρωί να πάω στη δουλειά μου, διανύω κάποια χιλιόμετρα παραπάνω. Ή για όποιο πρόβλημα και να δημιουργηθεί, πρέπει να πηγαίνουμε από Τσούτσουρα, Καστελιανά, Δεμάτι, να περνάμε από τη Μάρθα και να προχωράμε να πηγαίνουμε στη Βιάνο. Τις προηγούμενες μέρες, όποτε φούσκωσαν τα νερά του ποταμού, αποκλείστηκε η γέφυρα Καλυβίων από την κυκλοφορία. Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση βελτιώθηκε καθώς υποχώρησε η στάθμη του νερού. Είχε νετσέπαει, δεν μπορούσε να μπορεί όξο, δεν μπορούσε καθόλου. Αυτά, παιδί μου. Δεν μπορούσε να περάσει τη γέφυρα τώρα. Από τη γέφυρα δεν περνούσε. Όχι, δεν περνούσε από τη γέφυρα. Πηγαίνανε από τη γαρή, πάμε θέλα πάνε στον πύργο. Είχε πλημμυρίσει δύο-τρεις φορές, έχει πλημμυρίσει τώρα. Σε τελευταίες μέρες. Ναι. Και δεν περνούσε αυτοκίνητο. Δεν περνούσε. Είχαν βάλει η αστυνομία, είχε βάλει κορδέλα. Θα δοθεί οριστική λύση με την κατασκευή νέας γέφυρας στην περιοχή του Καλυβίων, δηλώνει ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερούσιων, Μανώλης Κοκοσάλης. Ένα σοβαρό πρόβλημα του Δήμου, το οποίο δεν είναι χθεσινό, αλλά το έχουμε καιρό και το έχουμε επισημάνει τόσο στην περιφέρεια αλλά και στο Υπουργείο, αφορά που ήρθε πρόσφατα και επισκέφθηκε την περιοχή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, αφορά τη γέφυρα των Καλυβίων, η οποία όταν κάνει τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα πλημμυρίζει μια ευρύτερη περιοχή και είναι αδύνατον η πρόσβασή της. Υπάρχει σχετική μελέτη στην περιφέρεια Κρήτης, είμαστε στη φάση επικαιροποίησης αυτής της μελέτης, ώστε να βρεβούμε το κονδύλιο για να κατασκευαστεί πλέον μια γέφυρα στην περιοχή που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα και δεν θα κινδυνεύουν οι διερχόμενοι οδηγοί. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε ένα ακόμη επικίνδυνο σημείο στο δικό δίκτυο, αυτή τη φορά στις κάτω πουλιές, όπου υποχώρησε τμήμα του δρόμου. Από δύο δρόμους κατέβαινε κάτω το νερό, πέσανε τα νερά από πάνω το ύψωμα. Και έκυψε το βαγκάκι που είχε αιγμένο από εκεί. Δηλαδή ποτάμι έτρεχε το νερό εδώ πέρα. Πολύ, ναι. Ποτάμι έτρεχε. Και αναγκαστικά γύρισε από εκεί και τα πήρε κάτω όλα. Το επίμαχο τμήμα κλείστηκε με κορδέλες, ενώ δρομολογούνται παρεμβάσεις από την περιφέρεια Κρήτης. Έχει έρθει κλιμάκιο της περιφέρειας με μηχανικούς, με τον κύριο Φακουκάκη. Ετοιμάζεται μελέτη προκειμένου να γίνει άμεσα η αποκατάσταση. Γι' αυτό έχουμε βάλει τη σήμανση. Ναι. Και πολύ πιο μέσα από τον δρόμο για να μην ρισκάρουμε.